Όταν ήρθε το πιστοποιητικό και το γράψαμε, είχε 5ο στάδιο καρκίνου στα πνευμόνια, καρκίνο στους όρκες, πεταγμένα νεφρά και διαλυμένο σηκώτη, και αυτός ο άνθρωπος πέθανε από COVID. Κοροϊδευόμαστε. Αν έβηχε στα πάνω του, θα πέθανε πριν. Είχε πεθάνει πριν μπει. Ναι, αλλά το είπε ο Βαγγελάτος. Μπράβο. Από τη στιγμή που το είπε ο Βαγγελάτος, σημαίνει ότι έτσι έγινε. Δεν έγινε έτσι. Ήταν από τους πρώτους νεκρούς του COVID στην Ελλάδα. Μη σας πω ο πρώτος. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δικαιολογήθηκε από COVID? Οι καρκίνοι και όλα τα υπόλοιπα που είχε ξεχάστηκαν. Εκεί δεν είναι άρρωστος. Αλλά κόλλησε μια ίωση μέσα στο νοσοκομείο. Πέθανε ο άνθρωπος ή έξω κόλλησε λίμωξη. Γιατί όλοι οι καρκινοπαθείς είναι φοβερά ευαίσθητοι και τον γράψανε COVID. Ας είναι καλά τα 35 χιλιάρικα. Και θα, έτσι, 35 χιλιάρικα, ποιος τα έπαιρνε τα 35 χιλιάρικα? Το νοσοκομείο τα παίρνει. Δηλαδή στην ουσία ήταν μια έμεση επιδότηση. Επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και τα παίρνουν τα λεφτά. Για τα στατιστικά. Ακριβώς, για να πολεμήσουμε τον κακό ιόν. Δωροδοκία. Ακριβώς. Όσοι μπαίναν στις κλινικές COVID και είχαν άλλα προβλήματα υγείας, αν πεθαίνανε στην κλινική COVID, καταγεγραφόντουσαν ως νεκροί από COVID. Την είχαν 4 μέρες μέσα στα ύποπτα του COVID στη γάμα παθολογική και η γυναίκα είχε ορολίμωξη και πέθανε από ορολίμωξη. Δεν γράφτηκε COVID. Γιατί ήταν εκεί μέσα λοιπόν? Και την νοσήλευαν σαν COVID ασθενής. Η συγγένειά της ήρθε με το χαρτί στα χέρια και με έβρισε, γιατί εγώ δεν έχω εμβολιαστεί. Όταν της είπα ότι η δικιά σου η συγγένειά πέθανε από ορολίμωξη, να το χαρτί, κυρία μου, εσείς μου το φέρατε. Και αυτή την είχαν μέσα COVID, εκεί δεν ήξερε τι να μου πει, συνέχισε να βρίζει εμένα. Και από ανακοπή δηλαδή να πεθαίνανε οι άνθρωποι τους. Όποιος είχε πυρετό έμεινε σε COVID. Καταγράφανε ως COVID. Ναι. Επειδή πεθαίνουν στην κλινική COVID. Γιατί άμα πέφτει 35, COVID, δηλαδή πέφτανε 35 χιλιάρικα η κλίνη. Πώς... Ναι, ναι, 35 χιλιάρικα ο νεκρός. Αρκεί... Ο νεκρός. Ο νεκρός 35, 25 θεραπεύον. 25 όποιος γινόταν καλά. Ναι, και 35 και φυσικά 25. Από αυτούς που θα δηλώνανε σαν ασθενείς ήταν άλλες ασθένειες, ναι. Και από αυτούς που πεθαίνανε τους να κάναν όλους από COVID για να πάρουν τα λεφτά. Γιατί στο Ρίον κάνουν τεστ νεκρούς να δουν αν έχουν COVID? Όπως άκουσες. Όπως άκουσες. Κάνουν τεστ σε νεκρούς για να δουν αν έχουν COVID. Τους γράφουν COVID και όταν έρχονται κάτω στο νεκροτομείο και γράφεται κανονικά η αιτία θανάτου, αυτοί κρατάνε τη λέξη COVID απάνω για να μπορούν να πάρουν τα 35 χιλιάρικα. Μόνο που τους έπιασαν. Έγινε διασταύρωση και τους πιάσανε. Ναι. 80 νεκροί COVID είναι στα αζήτητα του Ρίου.